Δημήτρη, είσαι από αυτούς που έχει παίξει τελικό με... Ήταν στην αποστολή τελικού με τα σπρώμαυρά έστω. Πολλά χρόνια, δεν είναι. Το βλέπεις και στον εαυτό σου. Ναι, είναι φυσιολογικό. Έχουν περάσει μάλλον 11 ολόκληρα χρόνια. Και θεωρώ ότι αν και αργήσαμε, τουλάχιστον έφτασε ξανά αυτή τη στιγμή. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, και το λέω σε σένα που είσαι από τα πιο ψύχρεμα μυαλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει σε αυτό το τελικό είναι ότι πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια έφυγε στους ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό και ψυχική και νοητική και φυσικά και αγωνιστική, η οποία νομίζω ότι καλύπτεται. Πιστεύεις, συμφωνείς μάλλον ότι υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος η ομάδα να μην έχει αυτή την ένταση που είχε στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό? Εννοείς αγωνιστικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι ένας τελικός είναι μεγάλο κίνητρο για όλα τα παιδιά στην ομάδα και αυτή την ένταση που είχαμε στον ημιτελικό νομίζω ότι θα την έχουμε και στον τελικό. Είναι κάτι το οποίο μένει στην καριέρα ενός αθλητή, είναι ένα τρόπαιο και είναι φυσιολογικό να το θέλουν όλοι. Επειδή μιλάμε για ένταση και θα είναι μια μικρή παρένθεση αυτό, πολλή κουβέντα γίνεται για το, και αφήνω το κομμάτι το εξαγωνιστικό, για τις εντάσεις μεταξύ ποδοσφαιριστών στους δύο ημιτελικούς. Θεωρείς ότι γίνεται κάτι φοβερό? Κοίταξε, θεωρώ ότι πιο σημαντικά πράγματα γίνανε έξω από τον αγωνιστικό χώρο παρά μέσα, ειδικά στο παιχνίδι της Τούμπας. Υπήρξαν κάποιες αψιμαχίες και μεταξύ ποδοσφαιριστών, αλλά δεν νομίζω ότι το ζητούμενο και το πρόβλημα είναι εκεί. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Απλά τα πράγματα που συμβαίνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έχουμε να λέμε γι' αυτό είναι αυτά που γίνονται έξω από τον αγωνιστικό χώρο και κάποιες φορές είναι υπερβολικά. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει σε τέτοια ένταση και ποιος φταίει, ποιος είναι ο θήτης, ποιος είναι το θύμα. Γιατί διαβάζοντας λίγο τον τύπο σήμερα, ενδεχομένως κάποιος που ήρθε από το Βέλγιο και θέλει να μάθει για το ελληνικό ποδόσφαιρο θα τα δει λίγο έτσι. Προς μία κατεύθυνση. Δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό, δεν θέλω να σου αφαιρέσω το δικαίωμα να χαρείς μία πρόκριση που την αξίζεις και εσύ και όλη η ομάδα. Αν κλείσεις τα μάτια και σκεφτείς το flashback αυτής της πορείας του μέχρι το τελικό, ποιες θα είναι οι στιγμές που θα σου μείνουν ποδοσφαιρικά? Μιλάς για το κύπελλο μόνο, έτσι. Σίγουρα τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό είναι τα πιο χαρακτηριστικά. Μέχρι και αυτά τα παιχνίδια θεωρώ ότι είχαμε μια φυσιολογική πορεία στο κύπελλο, σχετικά εύκολη, χωρίς να θέλω να μειώσω τους αντιπάλους. Αλλά η διαφορά υπήρξε. Και αυτό που μένει είναι το πολύ κακό ξεκίνημα. Δηλαδή, αν κοιτάξεις, αν ξεκινήσεις να δεις τα παιχνίδια, στο πρώτο δεκάλεπτο θα συνειδητοποιήσω ότι ο ΠΑΟΚ είναι εκτός τελικού. Και άμα κάνεις ένα fast forward, βλέπεις να πανηγυρίζουμε εμείς. Είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό και φυσικά η ένταση και στους δύο αγώνες, γιατί συνέβησαν πολλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όμως που τελικά μετά από όλα αυτά εδώ, εμείς είμαστε αυτοί που πήγαμε στον τελικό και κατά τη δική μου άποψη δίκαια. Ήταν αυτό που λέμε έτσι, τα δημοσιογραφικά κλισέ, μια πύριος νίκη, με την έννοια ότι στον τελικό πάτε χωρίς τρεις συμπαίκτες σου, θεωρώ από τους πλέον κομβικούς. Και σαφώς εσείς θα κληθείτε να καλύψετε το κενό τους. Αν έχεις να τους πεις κάτι, αν έχεις ανάλογη εμπειρία, αν μπορείς κάπως να τους απαλύνεις τον πόνο που δεν θα ανήκει. Σίγουρα, αν ήμουν και εγώ στη θέση τους, θα αισθανόμουν έτσι, θα είχα μια πικρία, μια στεναχώρια μέσα μου. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό εδώ, να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και θα κάνουμε τα βήματα δυνατά να πάρουμε τη χαρά όλοι. Όσοι παίξουν και όσοι δεν παίξουν. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε το κύπελλο για όλους μας, και για εμάς τους ποδοσφαιριστές, και για τη διοίκηση, και για τον ιδιοκτήτη, και για τον κόσμο φυσικά. Την προετοιμασία για το τελικό λοιπόν θα την αναλάβει ο συμπαίκτης τότε που σκόραρε στο τελευταίο κύπελλο της ομάδας. Γενικά είναι λίγο ντεζαβού η όλη κατάσταση. Εσύ
Πώς πιστεύεις ότι προετοιμάζεται ένας τελικός? Μάλλον, όχι πώς πιστεύεις, πώς ξέρεις ότι προετοιμάζεται ένας τελικός? Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι, έχει κάτι διαφορετικό στην καθημερινότητα μέχρι εκείνη τη μέρα? Φυσικά και είναι ιδιαίτερο. Η αναμονή ενός τελικού είναι κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικά να πηγαίνεις να παίξεις προημιτελικά ή ημιτελικά και διαφορετικά να ξέρεις ότι είναι ένα match knockout το οποίο σου δίνει έναν τίτλο. Υπάρχει αυτή η αναμονή. Το σκέφτεσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι φυσιολογικό. Και περιμένεις τη στιγμή, περιμένεις εκείνη την ημέρα. Φυσικά για την ημέρα θα υπάρξει και λίγο άγχος από όλους όσους περιβάλλουν την ομάδα, είτε είναι αθλητές, ποδοσφαιριστές, είτε είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω από την ομάδα και ο κόσμος φυσικά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πανηγυρίσουμε ένα τρόπαιο. Λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι στο καλύτερο momentum της σεζόν, το δικό του εννοώ, αγωνιστικό. Το δείχνουν το αποτέλεσμα, το δείχνουν οι εμφανίσεις του. Θα το αφήσω στην άκρη, υπάρχουν μέρες να τον αναλύσετε τον αντίπαλο. Ισχύει όμως, αν έχω σωστή ποδοσφαιριστική άποψη, ότι μάλλον και εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό momentum σε σχέση με τις εμφανίσεις στη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι νομίζω και εγώ. Όταν αποκλείσει τον πρωταθλητή σε έναν ημιτελικό, σε τόσο σημαντικά παιχνίδια, αυτό από μόνο του φανερώνει ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Απλά ένας τελικός έχει ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, όσο καλή κατάσταση και να είσαι, πρέπει εκείνη τη μέρα να παίξεις καλά και να έχεις και τύχη φυσικά για να κερδίσεις ένα τρόπαιο. Ελπίζω αυτοί να είμαστε εμείς, να βρεθούμε την κατάλληλη μέρα στην κατάλληλη κατάσταση, να παίξουμε καλά και να πανηγυρίσουμε εμείς τον τίτλο. Σεβόμαστε τον Παναθηναϊκό, ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για εμάς, θα κάνουν και αυτοί τα πάντα για να κερδίσουν ένα τρόπαιο, αλλά εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, στην ομάδα μας και θα πάμε με αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουμε το κύπελλο. Δείξατε πραγματικά σπουδαίο χαρακτήρα για να διαχειριστείτε την πίεση που προέκυπτε από τους ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό και σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξήλθατε και στην καθημερινότητα πριν την προετοιμασία του παιχνιδιού. Μπορώ να το επιβεβαιώσω ο ίδιος ζώντας σας καθημερινά, αλλά και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Έστω και αν κάποιες φορές η ένταση χτύπησε κόκκινο, εγώ νομίζω ότι πιο άψογη διαχείριση έντασης και πίεσης δεν θα μπορούσε να δείξει μια ομάδα και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται στον τελικό πάρα πολύ δίκαια. Για να το ελαφρύνω λίγο και για να μην μιλάω, πώς θα μπορείς να διαχειριστείς την πίεση για τα εισιτήρια στην Αθήνα? Για τα εισιτήρια, όσον αφορά. Πόσα μπορεί να σου ζητήσουν? Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν μου αρέσει να ασχολούμαι καθόλου. Είναι από τα χειρότερά μου. Μήνυμα για τους φίλους του Δημήτρη Σαλπικίδη. Δεν θα ασχοληθώ, να σου πω την αλήθεια, καθόλου. Σίγουρα θέλει όλος ο κόσμος να δει αυτό το παιχνίδι, αλλά αν μπει σε μια τέτοια διαδικασία είναι πραγματικά τόσο δύσκολο που θα ασχολείσαι με αυτό εδώ και θα χάσεις το στόχο. Εύχομαι λοιπόν να ευχαριστηθείτε κάθε δευτερόλεπτο, γιατί όλη η πορεία προς τον τελικό, εφόσον κατακτήσεις το κύπελο, το κάνει λίγο πιο γλυκό, αν είναι ιδιαίτερο, να το ευχαριστηθείτε και να το απολαύσετε και να πάρετε αυτό που σας αξίζει. Αυτό εύχομαι στιγμής και ελπίζω να πάνε όλα καλά.